Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε καταρχάς τη μεγάλη εικόνα, στην οποία δεν αναφέρθηκαν δυστυχώς οι συνομιλητές μας. Ποια είναι η αιτία που υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα? Σχετίζονται με τη φτώχεια και την εξαθλίωση που περνάνε ευρύτερα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Όχι ισχύει, μόνο, αλλά και στις καλύτερες οικονομικές εποχές. Συμφωνούμε, υπήρχε πάντα φτώχεια. Υπήρχε πάντα, τώρα έχει μεγαλώσει. Έχει μεγενθεί. Υπήρχε πάντα βία, υπάρχουν όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα που σχετίζονται με όλα αυτά λοιπόν. Με την ανισότητα, με τη βία, με τη φτώχεια, με την εξαθλίωση, με το γεγονός ότι είναι νόμιμη η εργασία από τα 12 χρόνια. Όταν ένα παιδί 12 χρόνια θα πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο, να μπορεί να παίζει, να ονειρεύεται τη ζωή, αναγκάζει να πηγαίνει να εργαστεί. Άρα όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν μια τέτοια εικόνα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η μετατόπιση του ρόλου του κράτους από το να παρέχει προστασία σε αυτά τα παιδιά στο να μεταβάλει την μπάλα είτε με τη λογική της αποδραματοποίησης, είτε με τη λογική της δράσης των φιλανθρωπικών και λεγόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων, έτσι στην ευθύνη κάποιων φορέων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δρούν χωρίς έλεγχο και δρούν κάτω από ενδεχόμενα και ιδιωτελείς λόγους κάποιοι από αυτούς. Έτσι, γιατί ο άλλος να κάνει αυτή μια τέτοια διαδικασία, εντάξει. Άρα λοιπόν, η απουσία αυτή της άμεσης κρατικής παρέμβασης για την προστασία αυτών των παιδιών είναι κομβικό ζήτημα. Μάλιστα. Και αντί να έχουμε αυτό, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική λογική. Και το τρίτο το στοιχείο, να δούμε. Οι ανάγκες που υπάρχουν, που είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η κυβέρνηση μιλάει ότι έχει φέρει μια σειρά ψυχολόγους στα σχολεία. Είναι όμως μόνο 1.700 για 43.000 σχολικές μονάδες. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να επιτελέσουν ένα έργο για να μπορέσουν να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τέτοιου είδους περιστατικά και ζητήματα. Μάλιστα. Κύριε Καθανασόπουλε, εσείς έχετε πει ως ΚΚΕ ότι πρέπει να κλείσει το χρηματιστήριο ενέργειας και βεβαίως πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω ο λιγνίτης. Να πω βέβαια ότι σε μια τέτοια περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, το κόστος των εκπομπών αερίου που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το καθιστά ένα φθηνό καύσιμο. Λοιπόν, άρα λοιπόν να δούμε την αποσπασματική αντιπαράθεση, έτσι συγκαλύπτει αιτίες και υπεύθυνους. Και επειδή το ΘΑΣ στον τόπο μας το σπήραν αλλά δεν φύτρωσε, λέμε στο Μωριά κάτω, να δούμε τα πραγματικά γεγονότα και περιστατικά. Η ακρίβεια είτε είναι στην ενέργεια είτε στα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα πολιτικών οι οποίες ασκήθηκαν και εξακολουθούν να ασκούνται. Δηλαδή η νομισματική επεκτατική πολιτική για φτηνό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους στο φάρμακο είναι φαρμάκι λόγω της αύξησης του πληθωρισμού για τα λαϊκά εισοδήματα σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως. Ένα. Δεύτερον, η απελευθέρωση της ενέργειας και η πράσινη μετάβαση τι διαμόρφωσε? Διαμόρφωσε ένα πανάκριβο μείγμα. Το υπερέτησα με πιστότητα όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και αυτό το ντύσανε, το θωρακίσανε με μια σειρά τρόπους. Ένας τρόπος είναι τα τέλη ρήπων, τα οποία ακριβώς καθιστούν τον εγχώριο λιγνίτη πολύ πιο ακριβό, που είναι πολιτική επιλογή. Ενώ υπάρχουν τεχνικές, επιστημονικές, που μπορούν να φυλακίσουν το διοξίδιο του άνθρακα και να προστατεύσουν επί της ουσίας και το περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά δεν χρηματοδοτήθηκαν, δόθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ως επιδοτήσεις και χρηματοδότηση των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας στη χώρα μας από όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί στήριξαν τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας? Γιατί ακριβώς πατήσανε πάνω στην ανάγκη της αξιοποίησης των ΑΠΕ και επί της ουσίας κερδοσκόπησαν να βάζει, διαμορφώσαν καρτέλ. Είναι τυχαίο ότι η κρατική ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούσε τις ΝΟΜΕ, πουλούσε κάτω του κόστους στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δημιουργήσει καρτέλ. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Κάτω του κόστους. Ποιος το πληρώνει αυτό? Το πληρώνε ο εργαζόμενος ή τους φορολογούμενους ή τους καταναλωτές. Και τώρα οι προτάσεις οι οποίες κάνουν λοιπόν είναι αποσπασματικού χαρακτήρα. Γιατί δεν αντιμετωπίζουν την αιτία, το ακριβό μείγμα. Και μάλιστα το μείγμα θα ακριβίνει και όχι μόνο θα ακριβίνει το επόμενο διάστημα, αλλά θα είναι και, πώς να πω, και όχι επαρκές, ανεπαρκές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η αντικατάσταση του φυσικού αερίου του Ρώσικου από το LNG δεν μπορεί να υπάρξει αυτή. Και ποια είναι η λύση, ο Λιγνίδης? Εμείς τι λέμε λοιπόν? Εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει να αμφισβητηθούν αυτές οι πολιτικές, να αξιοποιηθούν το σύνολο των πλουτοπαραγωγικών πηγών στη χώρα μας. Και ενεργειακά έχουμε πάρα πολύ πλούσιες πηγές. Είναι ο Λιγνίτης, είναι το νερό,
που δεν αξιοποιείται. Το νερό πάει στη ΣΑΠΕ πάντως, ο οποίος πριν από λίγο. Δεν εντάσσεται στη ΣΑΠΕ. Υδροηλεκτρικά, αλλά βεβαίως. Δεν εντάσσεται, όχι. ΑΠΕ θεωρούνται μόνο. Αλλά δεν έχει τρέξει. Δεν εντάσσεται στη ΣΑΠΕ, είναι ξεχωριστή κατηγορία. Εντάσσονται στη ΣΑΠΕ μόνο τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά. Και από αυτή την άποψη, εμείς βάζουμε και ένα ερώτημα. Γιατί φωτοβολταϊκά και όχι ηλιοθερμικούς σταθμούς. Που τα φωτοβολταϊκά είναι βεβαίως εισαγόμενα, ενώ η ηλιοθερμική τεχνολογία είναι στη χώρα μας, είναι εγχώρια και μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες παραγωγής ηλιοθερμικής ενέργειας. Η ώρα της απάντησης για την ψήφιση. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη. Λέω το εξής λοιπόν, λέμε και ολοκληρώνουμε αυτό κύριε Παπαχρήτη, με τις χώρες. Αν δεν συγκρουστούμε με τις αιτίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της ενέργειας, δεν μπορεί αυτοί που είναι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός με την ενεργειακή φτώχεια και το οποίο δεν είναι τωρινό φαινόμενο, ήταν και στο. Ο κ. Καθαρασόπουλος είπε στην αρχή της τοποθέτησής του τέσσερις αιτίες για την ακρίβεια. Το πόλεμο στην Ρωσία δεν αναφέρεται. Όχι, το αναφέρομαι. Προσέξτε. Τις αιτίες. Θέλω να πω ότι όλη την Ευρώπη αιτία, ξεκινάνε από είναι εκεί. Αιτία, είναι αιτία από ποια άποψη, κύριε Παπακλημίτζο, βεβαίως είναι αιτία. Είναι αιτία της όξης των ανταγωνισμών. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι ανταγωνισμοί, για το ποιος θα ελέγξει τις ενεργειακές πηγές και τις διαδρομές. Και από αυτή την άποψη, σύγκρουση που γίνεται σήμερα. Στην Ουκρανία, ανάμεσα ουσιαστικά στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους συμμάχους από την άλλη μεριά, είναι μια τέτοια σύγκρουση. Ποιος την πληρώνει, ο λαός της Ουκρανίας πρώτα και κυρία, αλλά και οι λαοί της Ευρώπης. Ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη, να μην έχουν στη Γερμανία να θερμάνουν τα σπίτια τους στον 21ο αιώνα, είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Εντάξει, και γιατί υπήρξε αυτό. Στο φθηνό ρωσικό αέριο. Γιατί υπήρξε αυτό, γιατί υπήρξε αυτό σε μια εποχή όπου υπάρχουν οι πηγές. Δεν καταστράφηκαν κάποια οι πηγές. Απλώς αξιοποιούνται και χειραγωγούνται με τέτοιο τρόπο για να κερδίσουν κάποιοι, για να προωθήσουν κάποια τα γεωστρατηγικά συμφέροντά τους και χαμένοι να είναι οι λαοί. Εμείς λοιπόν γι' αυτό λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να απεγκλωβιστεί. Με την ευκαιρία της ερώτησης του κ. Παπακλημίτζου και από τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και να μην συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και ταυτόχρονα να μην συμμετέχει και στις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Μάλιστα. Η ώρα της απάντησης είναι κάποια. Κάποιοι άνθρωποι λέει, συγγνώμη, προφέρει όντως ο Ουκρανικός λαός. Πώς θα αντισταθεί απέναντι στη Ρωσία, μόνος του? Μια βοήθεια χρειάζεται. Παίρνει βοήθεια λοιπόν από τους δυτικούς συμμάχους. Είμαστε και εμείς δυτικούς συμμάχους. Να τους αφήσουν μόνος τους, να τους κατακρεουργήσουν. Αν αυτή είναι η άποψή σας, τι σέβομαι. Προσέξτε, το τι γίνεται στην Ουκρανία είναι γνωστό. Η διαπάλη η οποία γίνεται ανάμεσα στο έδαφος της Ουκρανίας, των Αμερικάνων και των Ρώσων. Δεν είναι γνωστό, είναι δική άποψη αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου. Το 2014, λοιπόν, με το πραξικόπημα που έγινε, ήταν πραξικόπημα των Δυτικών. Αμερικάνων με τον τότε πρέσβη, τον κύριο Πάιατ, που μετά επιτάχθηκε στην Ελλάδα, τον Αμερικάνο, τη χρήση των νεοναζιστικών δυνάμεων και τη στήριξη τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει το πραξικόπημα του 2014. Και όλα αυτά τα ζητήματα βεβαίως υπήρχε μια εξέλιξη όξης των ανταγωνισμών. Και μην ξεχνάτε ότι τέτοιοι ανταγωνισμοί που υπάρχουν στην Ουκρανία υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν και στην νότια θάλασσα της Ασίας. Άρα λοιπόν το ζήτημα της όξησης των αντιθέσεων, της διαπάλης ανάμεσα στα ισχυρά υπεραλιστικά κέντρα θα εκδηλώνεται με πολέμους, γενικευμένους ή λιγότερο ή περισσότερο και με καπιταλιστικές κρίσεις. Άνω, και τελεία. Αυτό παρακολουθούμε. Η απάντηση της κυβέρνησης λέτε στο ΚΚΕ στάχτη στα μάτια οι πρωτοβουλίες συνομοθετικές της κυβέρνησης. Γιατί το λέτε αυτό? Θα πω δύο παραδείγματα. 25 Μαρτίου του 2021 ψηφίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κανονισμός 821. Όπου επιτρέπει την παραγωγή, εμπορία, διακίνηση και εξαγωγή κατασκοπευτικού λογισμικού. Αυτό είναι το λογισμικό που συζητάμε. Ποιοι το ψήφισαν τότε? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ. Το καταψήφισε το ΚΚΕ. Τώρα υποκριτικά μιλάνε για την απαγόρευση κατασκοπευτικού λογισμικού που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, βεβαίως. Σας είπα και την ημερομηνία. Σας είπα και την ημερομηνία, κύριε Σπίρτζη, μπορείτε να το ελέγξετε. Γι' αυτό μιλάμε με στοιχεία. 25 Μαρτίου του 2021. Λοιπόν, το ψήφισαν και τα τρία αυτά κόμματα. Εχθές μόλις στη Βουλή ψήφισαν και τα τρία κόμματα αυτά ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που επιτρέπει τη συλλογή ακόμη και την εμπορία προσωπικών δεδομένων και μάλιστα την αξιοποίηση ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής και μάλιστα καθόλου έλεος. Είναι πραγματικότητα. Το ψηφίσατε την οδηγία. Τι ψηφίσατε, κύριε Σπίρτζη, που επιτρέπει στο όνομα τι να αξιοποιούνται? Στο όνομα της πρόληψης κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια, ένα γενικός ορισμός όπως και η εθνική ασφάλεια αντίστοιχα. Τρίτον, βγαίνει η ίδια η εισηγήτρια της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ και λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πάρτι. Επίσημα 14 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούν αυτά τα λογισμικά. Μία από αυτές είναι και η κυβέρνηση της Ισπανίας, η σοσιαλιστική, για να παρακολουθήσει πολιτικούς αντιπάλους.
Οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωταθλήτρες στην εξαγωγή αυτού των συστημάτων και βέβαια γίνεται κάθε χρόνο ίσιο συνέδριο. Ελεύθερα στην Τσεχία, στην Πράγα. Τέτοιων εταιριών που παράγουν και εμπορεύονται τέτοια. Άρα λοιπόν είναι υποκριτικό να λέμε. Αυτό τι θέλει να συγκαλύψει? Ένα θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που το έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και λειτουργεί, που επιτρέπει την προληπτική παρακολούθηση όλων. Κανείς δεν πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση, θεωρείτε, στις δημοκρατίες Ευρώπης? Προσέξτε. Συγκεκριμένων στόχων. Το θέμα είναι ότι αυτή. Που μπορεί να απειλούν την εθνική κυβέρνηση. Θέμα είναι, προσέξτε, πώς αξιοποιείται επί της ουσίας. Αξιοποιείται απέναντι στον εχθρό λαό. Mm. Αξιοποιείται κάθε φορά. Μάλιστα. Αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν οι μηχανισμοί. Mm-hmm. Ένα πολυπλόκαμε δίκτυο μηχανισμών. Και εγχωροί, αλλά και ξένοι. Mm. Και δεν λέμε μόνο τις εχθρικές εντός εισαγωγικών μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών. Μιλάμε και για τις φιλικές. Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν παρακολουθούσαν κυβέρνηση εκλεγμένη στην Ελλάδα Ηνωμένες Πολιτείες? Βεβαίως. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν παρακολουθείται με τις αλλεπάλληλες που προσπάθησαν να το κουκουλώσει και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν το 16 πρώτη και η Νέα Δημοκρατία. Σαφές. Ναι. Να δούμε γιατί απαντάει ο κύριος. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Μαγκυρέδη, εμείς λέμε καθαρά ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Θα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Οι μηχανισμοί καταστολής και προληπτικής παρακολούθησης θα συνεχίζουν να αμφισβητούν κυριαρχικά λαϊκά δικαιώματα και πρέπει μόνο μέσα από την πάλη του λαού να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη των πράγματων, γιατί έτσι θωρακίζουν το αστικό σύστημα. Κύριε Παπαδημητρίου, εσείς νομοθετήσατε.